βλέμμα. Κοιτάζω λίγο ποιοι συμμετέχουν. Ακριβώς. Ναι. Εδώ βλέπετε τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο κομμάτι της έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ναι. Υπάρχει το Λατζά Ιμαρέτ. Για περίπου 20 λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε στα εντυπωσιακά έργα τέχνης της 7ης Μπιενάλε που φιλοξενούνται στο ισόγειο και το πρώτο όροφο του ΜΟΜΟΣ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όντως είχαμε σήμερα την ευκαιρία να δούμε μαζί με τον Πρωθυπουργό ένα κομμάτι της 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι και ο πυρήνας αυτής της έκθεσης που γίνεται στις εγκαταστάσεις του πρώην Μακεδονικού του σήμερα Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Νομίζω ότι και για τον ίδιο ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί τη δυναμική ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, βλέποντας και πολλούς Έλληνες αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες, ορισμένους από τους οποίους τους γνώριζε κιόλας και τα σχολίασε τα έργα τους. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη, πολύ θετική και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό μπορεί αυτό να αποτελέσει μια βάση απόδειξης της δυναμικής και αυτού του νέου φορέα που θέλουμε να είναι κοντά μας όλη η κοινωνία και της Θεσσαλονίκης και της πόλης αλλά και η δύναμη των ανθρώπων που μπορούν και οικονομικά και πολιτικά να υποστηρίξουν το έργο μας στο μέλλον. Η επιμελητική ομάδα της φετινής διοργάνωσης, προκρίνοντας ως αναγκαία και ζωτική την απόπειρα κριτικής του πολιετούς θεσμού και της ευρύτερης πολιτικής του, επιχειρεί μια στροφή στα έργα τους καλλιτέχνες, τις δράσεις και τις αφηγήσεις, που δεν εκφέρουν μόνο δημιουργικό λόγο, αλλά κυρίως ορίζουν μια στάση απέναντι στη ζωή και τον κόσμο. Η φετινή Μπιενάλε επικεντρώνεται στη στάση, επικεντρώνεται στην τοποθέτηση και των επιμελητών, αλλά αν θέλετε και των επισκεπτών, του κοινού δηλαδή, και τις σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος με την τέχνη, όχι σε μια πολύβουη κατάσταση θεαματικότητας και εντυπωσιασμού, αλλά σε μια συνθήκη ήπιας συναλλαγής, πιο ισοστρεφούς και πιο στοχαστικής. Δεν μπορώ να πω ότι επιτυγχάνεται πάντοτε αυτή η συνθήκη. Πριν λίγο ήταν γεμάτο το μουσείο από φωνές και χαρά, που δεν είναι καθόλου άσχημο, αλλά αυτό που προτείνουμε είναι την τέχνη όχι ως μια όαση απόλαυσης, αλλά περισσότερο επικέντρωση στη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό και μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών να βρούμε ξανά τον τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο και την εργασία, την καλλιτεχνική, τη δημιουργία, τη φαντασία, το μέλλον, τις προοπτικές. Η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, κατά τους 4 μήνες που θα διαρκέσει, αποτελείται από την κεντρική έκθεση, το Festival Performance και πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων λόγου, ομιλίες, συνέδρια και ημερίδες, όπως και παράλληλα project, ξαναγύρεις για το κοινό και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά.